Καλημέρα, καλώς ήρθες. Μήπως αισθάνεσαι μερικές φορές ότι περιτριγυρίζεις, ότι ζεις ανάμεσα σε ηλουθίους, ότι κανένας δεν σε καταλαβαίνει? Αν αισθάνεσαι αυτό το πράγμα, τότε μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο να σε εξηγήσουμε τι συμβαίνει. Αν πάλι ακούς για πρώτη φορά ένα τέτοιο βίντεο, σε παρακαλώ, χαμήλωσε λίγο την ένταση του κινητού, γιατί σε λίγο θα φωνάξουμε εμείς και είναι κρίμα πρωί-πρωί να τους ξυπνάμε. Είμαστε έτοιμοι? Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρος, καλημέρα κόσμε, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είμαι ο Θεράπων Φάκας, πρόσωπος θετικής σκέψης και ενέργειας και είμαι εδώ καθημερινά 6 ώρα το πρωί ζωντανά για 816 συνεχόμενα πρωινά για να σου δώσω την ενέργεια και την παρακίνηση που χρειάζεται προκειμένου να ξεκινήσει την ημέρα σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ναι, μερικές φορές αισθανόμαστε ότι γύρω μας είμαστε περιτριγισμένοι από λιθίους. Δεν υπάρχει συνεννόηση. Υπάρχουν άνθρωποι που τους λέμε κάτι, δεν το καταλαβαίνουμε τίποτα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μια συμπεριφορά η οποία είναι εντελώς ανεξήγητη και δεν μπορείς να συνοηθείς μαζί του. Αυτοί είναι οι λήθοι, εμείς είμαστε σωστοί. Τι γίνεται? Έρχεται ο Τόμας Έριξον με το βιβλίο του «Ανάμεσα σε λήθειους» από τις εκδόσεις Διόπτρα να μας πει ότι δεν φταίνει άλλοι. Ούτε εμείς είμαστε σωστοί σόν και καλά, ούτε οι άλλοι είναι σωστοί. Φταίει το γεγονός ότι καθένας από εμάς είναι μια εντελώς διαφορετική προσωπικότητα και χωρίς τους τους ανθρώπους σε 4 διαφορετικές κατηγορίες και τους χρωματίζει κιόλας. Είναι η κίτρινη, η οποία είναι η εξωστρεφής, η έξω καρδιά, η ψυχή της παρέας, η αισιόδοξη, αυτοί που βλέπουν τη μεγάλη εικόνα και τους ενδιαφέρει πολύ η λεπτομέρεια. Απ' την άλλη είναι το ακριβώς αντίθετη, η μπλε, οι οποίοι θέλουν να ξέρουν τα πάντα, τις τελευταίες οδηγίες. Όσο πιο μεγάλο είναι το χειρίδιο χρήσεων για μια συσκευή, για μια λειτουργία, τόσο το καλύτερο. Υπάρχουν μετά οι κόκκινοι, που είναι αυτοί που οδηγούνται από τον στόχο, θέλουν τα αποτελέσματα, θα κυνηγήσουν το στόχο με πάση θυσία, θέλουν να προχωράνε, δεν μπορούν καθόλου τη στασιμότητα. Και υπάρχουν και οι X, ποιους ξεχάσαμε, κόκκινοι, κίτρινοι, πράσινοι. Και οι πράσινοι, οι οποίοι είναι αυτοί που είναι πολύ ευαίσθητοι, είναι αυτοί που είναι εσωστρεφείς, αυτοί που βάζουν πρώτα το συμφέρον όλων των άλλων μπροστά και της ομάδας και μετά το δικό τους. Από αυτές λοιπόν τις προσωπικότητες, ο καθένας μας έχει είτε ένα κυρίαρχο χώματα, είτε κατά κύριο λόγο η μεγαλύτερη ποσότητα των ανθρώπων 2, ή πολλοί έχουν και 3. Αν λοιπόν μάθεις τα χρώματα, τι θα καταφέρεις? Θα γίνει πιο πολύ χρώμα ο κόσμος σου? Ναι, γιατί μπορεί να μην μπορείς να αλλάξεις το χρώμα των άλλων, μπορεί να μην μπορείς να αλλάξεις τη συμπεριφορά των άλλων, μπορείς όμως να τους κατανοείς και να καταλάβεις ότι εκείνη τη στιγμή συμπεριφέρονται έτσι πως συμπεριφέρονται, όχι γιατί είναι ηλίθιοι, όχι γιατί έχουν πρόβλημα μαζί σου, όχι γιατί δεν μπορείς να συνοηθείς, αλλά γιατί έτσι είναι η προσωπικότητά τους. Με αυτόν τον τρόπο εσύ προσαρμόζεις τον τρόπο που μεταφέρεις το μήνυμα, έτσι ώστε να ταιριάζει, να γίνεται κατανοητό και αποδεκτό από εκείνον τον τύπο προσωπικότητας με τον οποίο μιλάς. Αυτό είναι το βιντεάκι μας για σήμερα. Πάμε να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο, επικοινωνώντας καλύτερο, γιατί τα πάντα ξεκινάνε από την επικοινωνία, ακόμη και από τον ίδιο μας τον εαυτό. Καταλαβαίνεις και τον εαυτό σου πρώτα και μετά καταλαβαίνεις τους άλλους. Καλή συνέχεια σε όλους. Περιμένουμε τα σχόλιά σας, αν συμφωνείτε ή όχι. Καλή συνέχεια. Καλημέρα Ελλάδα! Καλημέρα Κύπρος! Καλημέρα κόσμε! Καλό Σαββατοκύριακο, φιλιά πολλά! Γεια σας!